Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Εδώ από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όπου όπως είπες και εσύ, άλλη μια γυναικοκτονία διερευνάται από τα μέλη του ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥΣ. Στις 9 και 4 συγκεκριμένα είχε μεταβεί ηλικιωμένος 84 ετών στην αστυνομία, όπου είχε αναφέρει στους επικαθήκοντι αστυνομικούς στα μέλη του ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ ότι διέπραξε έγκλημα σκοτώνοντας την γυναίκα του, τη σύζυγό του, στο σπίτι του εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Αμέσως έσπευσαν μέλη της αστυνομίας. Η σκηνή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, από μέλη του ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ, όπου εντόπισαν στην αυλή, στην πίσω αυλή της οικίας, την 82χρονη Γεωργούλα Χαραλάμπους, νεκρή στο έδαφος. Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι. Όπως και ο ίδιος ομολόγησε στην αστυνομία, την είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος της κεφαλής της με σφυρί. Όπως σύμφωνα και με την μαρτυρία που έδωσε, την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία. Και ο λόγος ήταν γιατί είχαν συζητήσει έντονα, όπως φαίνεται και από τις εξετάσεις της αστυνομίας, φαίνεται να την ευνηδίασε, καθώς τα χτυπήματα όλα πέραν του ενός. Ακόμη αναμένουμε να δούμε πόσα είναι τα χτυπήματα, καθώς αναμένονται εδώ οι ιατροδικαστές, Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία στη σκηνή. Είναι πέραν του ενός χτυπήματος, Κάτια. Την είχε ευνηδιάσει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καθώς τα χτυπήματα είναι στο πίσω μέρος της κεφαλής. Και ο ίδιος στη συνέχεια αναχώρησε από εδώ την οικία και μετέβη στην αστυνομία, όπου ανέφερε το φρικτό έγκλημα το οποίο διέπραξε. Συγκλονισμένη εδώ η γειτονιά, Κάτια, δεν μπορούν να πιστέψουν στο άκουσμα αυτής της είδησης, καθώς από τις πλήστες αναφορές που έχουμε και εμείς όσο βρισκόμαστε εδώ, είναι ότι πρόκειτο για ένα φιλήσυχο ζευγάρι, 82 ετών γυναίκα το θύμα και 84 ετών ο σύζυγός της, ο οποίος της αφαίρεσε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή σήμερα το πρωί, και κάποιες άλλες μαρτυρίες που κατέχουν και τα μέλη του ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ είναι ότι υπήρξαν κάποιες προστριβές, άκουσαν κάποιες φωνές και χθες σύμφωνα με γειτονικά εδώ σπίτια. Ωστόσο, σε γενικότερα πλαίσια ήταν ότι ήταν ένα ήσυχο ζευγάρι. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας από τον αστυνομικό σταθμό του Αγίου Ιωάννου, ότι δεν απασχόλησαν ποτέ την αστυνομία. Δεν είχαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή οποιασδήποτε αναφορές για τσακωμούς στην αστυνομία του Αγίου Ιωάννη. Ωστόσο, αναμένονται και οι καταθέσεις και από τα τρία παιδιά του ζεύγους, δύο γιους και μία κόρη, να δουν τι ακριβώς συνέβαινε μεταξύ του ηλικιωμένου και της ηλικιωμένης, και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο δράστης, ομολογώντας το έγκλημά του, είχε δώσει οποιοσδήποτε ισχυρισμούς, βρασμό ψυχής κλπ. Το τι προέκυψε και προέβη σε αυτή την πράξη, δηλαδή χτυπώντας από πίσω με σφυρί. Φαίνεται να είχε προηγηθεί η συζήτηση, όπως ανέφερε στην αστυνομία, Κάτια, ενώ ο ίδιος είπε ότι συζητούσαν και είχαν έντονους τσακωμούς συχνά, όπως ανέφερε στην αστυνομία, και σήμερα το πρωί διέπραξε αυτή την εγκληματική ενέργεια εις βάρους της σύζυγου του, όπως ανέφερα το όνομα της Γεωργούλα Χαραλάμπους, 82 ετών. Ερικά, σε ευχαριστώ πολύ.